στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες διαδικτυακά με τα μέλη της Ομοσπονδίας παρουσία του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, του κυρίου Γαβαθά, αποφασίσαμε την αποχή από κάθε δηλωτική υποχρέωση υποβολή ηλεκτρονική την 5η 18 Ιουνίου του 2020, να απέχουν δηλαδή όλα τα γραφεία οποιαδήποτε υποβολή δηλώσεων. Ξέρετε, ο κλάδος των λογιστών στήριξε την ελληνική οικονομία και τους επιχειρηματίες αλλά και το ελληνικό δημόσιο όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας. Περισσότερες από 500 αποφάσεις έχουν βγει το τρίμηνο αυτό και περισσότεροι από 11 νόμοι και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και να πούμε ότι είναι λάθος μας που δεν επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, με τον κόσμο, με την αγορά, για να ξέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πλέον έφτασε ο κόμπος στο χτένι, το λέω έτσι λαϊκά, γιατί μόλις το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, τρεις αποφάσεις οι οποίες έχουν προθεσμίες ασφιχτικές για μας εν μέσω των φορολογικών δηλώσεων, για τις οποίες, παρένθεση, δεν έχει δοθεί ακόμα παράταση και οι προθεσμίες λήγουν σύμφωνα με τις διατάξεις 36. Τρεις αποφάσεις λοιπόν, οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία την 22 Ιουνίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, και είναι πάρα πολύ πιεστικές και υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν πλέον να τις τακτοποιήσουμε, να τις τρέξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που έχει επιτελέσει ο φοροτέχνης λογιστής, αλλά την Ελλάδα. Τα γραφεία μας εξυπηρετούν περίπου το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχεδόν τη μισή αγορά, όλη την αγορά. Η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν αντέχουμε, δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, περιμένουμε Σάββατο και Κυριακή να βγουν αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις έχουν πολύ ασφιχτικές προθεσμίες λήξης, και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη της διοίκησης, είτε είναι αυτό Εργάνη, ΕΦΚΑ, είτε είναι η φορολογική διοίκηση, και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο μας. Να πω ότι την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί πανελλήνια συνδιάσκεψη προέδρων, περίπου 70 άνθρωποι από την Ελλάδα, πρόεδροι που εκπροσωπούν όλους τους φοροτέχνες λογιστές και όλους τους νομούς, θα κάνουμε διαδικτυακή συνεδρίαση για να πάρουμε αποφάσεις για τα μέτρα και τι μέτρα θα ακολουθήσουμε και τι μέτρα θα πάρουμε, ώστε να μπορέσει κάποιος να μας καταλάβει, να ακούσει τη φωνή μας, να ακούσει αυτά που περνάμε, γιατί και η πίεση των πελατών και η πίεση του δημοσίου είναι πάρα πολύ έντονη και υπάρχουν περιθώρια να γίνουν λάθη. Πράγμα που δεν το θέλουμε, και η επιστήμη αλλά και η ευθύνη έναντι των πελατών μας δεν μας επιτρέπουν πλέον να ανεχόμαστε αυτήν την κατάσταση.